Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 15 Οκτωβρίου σήμερα, το NSTV είναι εδώ πέρα με την εκπομπή Flash Sport. Απέναντί μου, όπως πάντα, ο δικός σας Γιάννης Γιαννούλας, το παιδί που πάντα θέλετε να παρακολουθείτε στενά. Καλησπέρα, καλησπέρα που λέει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Με το backpack. Με το backpack στο πίσω στην πλάτη και να κάνει τον οδηπόρο. Λοιπόν, μια εβδομάδα η οποία δεν θα έλεγα ότι ξεκίνησε ιδανικά. Μάλλον τελείωσε άσχημα με τον απροσδόκητο θάνατο ενός νέου παιδιού, ενός νέου ποδοσφαιριστή του Τζορτζ Μπάλντοκ. Μόλις τα 31 του χρόνια βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Λιφάδα. Τι να πεις τώρα, είναι... Ό,τι και να πούμε... Αυτό είναι, παρότι έχουν περάσει 6 μέρες από το τραγικό περιστατικό, από την τραγική απώλεια, ακόμα... Είναι νοπό στη μνήμη μας, στην ψυχή μας και είναι... Γρήγορα, γιατί κακά τα ψέματα εμείς μπορεί να συνεχίσουμε, μπορεί να μπούμε στην κανονικότητά μας, αλλά η οικογένειά του εκεί, και αυτό το μόλις ενός έντους παιδί του νομίζω ότι δεν θα μπορούσε. Και η ηρωνία, ξέρεις ποια είναι, τραγική ηρωνία είναι ότι το παιδί του είχε το... Ναι, δηλαδή σκέψου τώρα αυτό το παιδί, την... Στις 9 Οκτωβρίου κάθε χρόνο θα γιορτάζει γενέθλια και θα θυμάται την απώλεια του πατέρα. Είναι κάτι συνταρακτικό και... Εμείς δεν έχουμε παρά να πούμε δύναμη και κουράγιο στους οικείους του, που τόσο πολύ το χρειάζονται. Επίσης χρειάζεται, πώς να το πω τώρα, χρειάζεται απόλυτη αυτοσυγκράτηση, δηλαδή και σε όλα όσα ακολούθησαν την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, με δημοσιεύματα, με τραγικές καταστάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι. Μα σε αυτό ακριβώς θέλω να καταλήξω. Και παρουσίασαν... Δράτοντας της ευκαιρίας, θέλω να πω ένα παράπονο, ότι στο μόνο δεν ανήκουμε εμείς, τουλάχιστον του αθλητικού χώρου, σε αυτά τα καραγκιοζηλίκια, γιατί περί καραγκιοζηλίκια εκεί, πρόκειται. Αυτό όταν θέλω... θέλεις να εκμεταλλευτείς την απώλεια ενός ανθρώπου. Χρήστο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο χώρος μας διαχειρίστηκε με πολύ σεβασμό, με πολύ αυτοσυγκράτηση, την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ. Δεν υπήρξε κυτρινισμός, δεν υπήρξε εκμετάλλευση, δεν υπήρξε... εντός εισαγωγικών σκύλευση του νεκρού, έτσι. Ακριβώς. Γιατί αυτό που είδαμε από διάφορες πρωινές εκπομπές, και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Λιάγκας, είναι μια συνωμοταξία. Είναι και η Κιζίνα Κουτσελίνη, είναι και ο Κουσουλός, είναι και όλοι. Είναι και πολλοί άλλοι που... Δηλαδή το μόνο που δεν είδαμε από ρεπορτάζ από αυτές τις εκπομπές, ο Θεός να τις κάνει εκπομπές, είναι... αν φόραγε ο Μπάλντοκ Ρόλεξ την ώρα που εξέπνευσε, τι ρούχα φόραγε, πώς τα είχε πάρει, γιατί αυτό ήταν το επίπεδο του κυτρινισμού στο οποίο έπεσαν αυτές οι εκπομπές. Και δεν είναι μόνο και οι παρουσιαστές, έτσι. Η ευθύνη φέρει τα κανάλια. Και να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο οι παρουσιαστές, είναι... Κυρώσεις θα έπρεπε να υπάρξουν και στους δημοσιογράφους και στους αρχισυντάκτες και οπουδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Διάβασα εχθές ότι ήδη πολλοί από τους συνεργάτες του Λιάγκα είναι έτοιμοι να παραιτηθούν. Mm-hmm. Θα υπάρξουν παραιτήσεις, θα υπάρξουν και... Αλλά να σου πω κάτι, το κακό έγινε. Ναι, τώρα το κακό έχει γίνει. Το κακό έχει γίνει. Δηλαδή... Και απορώ με αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά, ρε παιδιά, είναι κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει από την πρώτη στιγμή. Σοκαρίστηκα. Γιατί κακά τα ψέματα ήμουνα σε ένα αθλητικό γεγονός, σε ένα βόλεϊ. Και γύρισα αργά το βράδυ σπίτι και η πρώτη είδηση που άκουσα ήταν αυτή. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Και μαθαίνω την επόμενη μέρα ο άλλος να έχει σηκώσει μέχρι και ντρόν για να δει αν θα περάσει. Αυτό είναι και. Η νεκροφόρα να αυτό... δει. Μάθω, ρε παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο η ευθύνη του παρουσιαστή. Προφανώς ο παρουσιαστής έδωσε το τελικό OK, αλλά προφανώς και το πρωί πριν ξεκινήσει η εκπομπή, κάποιος έριξε την ιδέα στο meeting που γίνεται πριν από κάθε εκπομπή. Είτε ο αρχισυντάκτης, είτε ήταν απλοσυντάκτης, είτε ήταν ρεπόρτερ δρόμου, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Έριξε την ιδέα και έγινε αποδεκτή η ιδέα. Ρε Γιάννη, όπως και να το δούμε το πράγμα,
Μιλάμε για μια απώλεια. Τι σχέση έχει αν φορούσε, όπως λες και εσύ, ναι, Rolex, αν φορούσε παντόφλες, αν ήταν γυμνός, αν ήταν ντυμένος. Μόνο αυτό δεν είδαμε. Μόνο αυτό δεν είδαμε από αυτές τις κίτρινες εκπομπές. Μόνο αυτό δεν είδαμε. Δηλαδή, τόσο πολύ τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό δεν είδαμε. Και μ' αρέσει, γιατί ο συγκεκριμένος παρουσιαστής το παίζει και βαρύ πεπόν, ναι, όταν του κάνει και το σπίτι και λένε δεν θα το κάνουμε, λέει, lifestyle. Γιατί ναι, ναι, να ναι, αυτό και είναι, και, είναι δημόσιο, και είναι ιδιωτική μου περιουσία και δεν να δείχνουν πλάνα, δεν επιτρέπω να δείχνουν πλάνα από τη ιδιωτική μου περιουσία κλπ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πραγματικά είναι συγκλονισμένος, ναι, από αυτή την μεγάλη απώλεια και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε και για την Αγγλία, ναι, που χώρα πέρασε... καταγωγής. Και που πέρασε ουσιαστικά σχεδόν όλη την καριέρα του, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις μήνες, τέσσερις που ήταν μέλος του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ συγκινητικές οι εκδηλώσεις και στο Αγγλία-Ελλάδα 1-2 στο Wembley και στο παιχνίδι με την Ιρλανδία την Κυριακή στο Καραϊσκάκης, αλλά και από τις πρώην του ομάδες στην Αγγλία, Sheffield United, Wednesday μάλλον, Milton Keynes, από που είχε ξεκινήσει. Ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση και η εκδήλωση της αγάπης προς στη μνήμη του Τζόρτζι Μπάλντοκ. Και τους επόμενους μήνες ήδη και από ξένα δημοσιεύματα το μαθαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα διοργανώσει ένα φιλικό παιχνίδι, το πιθανότερο είναι με την ομάδα στην οποία έπαιξε για 7 χρόνια ο Μπάλντοκ, τη Sheffield, ενώ θα δοθεί και το υπόλοιπο του τριετού συμβολαίου του Μπάλντοκ, θα καταβληθεί στην οικογένεια του. Αυτό είναι στην οικογένειά του. Το ξέραμε σαν... ότι είναι το τυπικό. Είναι το τυπικό και το μήνυμα δεν είναι καθόλου τυπικό. Δεν είναι καθόλου τυπικό από ποια άποψη, ότι και σε αυτή την περίπτωση είδα ποσταρίσματα, είδα δημοσιεύματα, είδα ποστάρισμα, είδα απόψεις και στην ανωνυμία. Βέβαια στο Twitter κυρίως και λοιπά, ότι έλα εντάξει μόνο, γιατί δίνουν τώρα το συμβόλαιο, τώρα το τριετέ συμβόλαιο, γιατί δίνουν το υπόλοιπο, θα το δώσουν στην οικογένειά του. Λες και δεν είχε, δεν είχε πάρει πλούσιο πάροχα συμβόλαια ο Μπάλντοκ στην καριέρα του. Δεν θα πεινάσει το παιδί του, δεν θα πεινάσει η γυναίκα του, γιατί το δίνει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, είναι σοκαριστικό, είναι εξοργιστικό. Ότι έχουν συμβεί τόσα πολλά στην κοινωνία, ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Γιατί δεν λένε το ίδιο και για τον... να σου το πω έτσι, το ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί περίεργο. Όλη η Ελλάδα έκατσε και ασχολήθηκε με τη Μαρινέλα. Ποια είναι η Μαρινέλα, ρε παιδιά? 90 χρονών. Όχι, κοίταξε να δεις. Ποιος είναι ο Πλέσας? 100 χρονών. Εντάξει, σεβαστά άτομα, να τους δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται, ξέρεις, για την είδηση, αλλά όσο εκεί δεν κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα επί ένα μήνα το τι έκανε η Μαρινέλα και το τι έκανε ο Πλέσας. Η ιστορία έχει γράψει και ποιοι ήταν αυτοί οι δύο. Μιλάμε όμως για ένα παιδί το οποίο έφυγε στα 31 του χρόνια. Ισχύει. Και είναι θλιβερό και... Όπως επίσης, θα γίνω σκληρός με αυτό που θα πω, αλλά το κράτος φταίει για πολλά. Γιατί όταν έχουν πεθάνει οι συνάνθρωποι μας, Έλληνες, στα Τέμπη, στο Μάτι, από εδώ, από εκεί, με δολοφονίες, από μετανάστες, δεν μπορεί να μου κάνεις τετραήμερο πένθος για τους άλλους στην Πύλο, που στην τελική δεν τους κάλεσε και κανένας. Ήρθανε για να βρουν καλύτερη ζωή. Δεν κάνεις όμως σαν Ελλάδα τετραήμερο πένθος για αυτούς, όταν οι δικοί σου άνθρωποι που πεθαίνουν επί καθημερινής βάσεως τα προσπερνάς και λες εντάξει, όπως λένε οι υπουργοί ή οι βουλευτές, εντάξει, λες συνέβη, τι να κάνουμε, να πεθάνουμε. Ναι ρε φίλε, να πεθάνεις. Ναι, και αν... Και αν, σας το λέγαμε από πριν, δεν θα μπαίνατε στα τρένα. Ήταν η αποδός. Και βγαίνουν τώρα δημοσιεύματα, για να το πάω στο άλλο άκρο, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια αυτό που φωνάζουμε όλοι επί καφενιακού χαρακτήρα κουβέντες. Ότι οι πυρκαγιές που γίνονται το καλοκαίρι έχουν στόχο για να μπουν ανεμογεννήτρες. Βγήκαν και το είπαν επίσημα χείλη. Πώς θα το κάνουν δηλαδή? Τέλος πάντων.
Εγώ το μόνο που έχω να συμπληρώσω στην υπόθεση του φίλου μας, γιατί φίλος μας ήταν ο Τζορτ Μπάλντοκ, ήταν ένα παιδί μέσα στον αθλητισμό, αυτό που έχω να πω μόνο είναι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του, θα το θυμόμαστε για πάντα, έστω και για αυτό το μικρό πέρασμα που είχε από τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν κυρίως μέλος εθνικής ομάδας. Με 12 συμμετοχές. Ένα ακόμα συν. Ναι, με 12 συμμετοχές και ήταν, είδαμε και από τις εκδηλώσεις των συμπαιχτών του, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Όχι αγαπητός. Παρότι εντός εισαγωγικών ήταν της παρέας. Ναι, παρότι εντός εισαγωγικών ήταν ένα παιδί που προσγειώθηκε ουρανοκατέβατο στη ζωή της εθνικής, μέσω της καταγωγής της γιαγιάς του. Τη ελληνική καταγωγή γιαγιά του πήρε το ελληνικό διαβατήριο και το δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική. Γι' αυτό το είπα εντός εισαγωγικών ουρανοκατέβατος, αλλά ήταν κούμποσε αμέσως με την ομάδα και το περιβάλλον της και δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Λοιπόν, μετά από αυτά τα θλιβερά γεγονότα, εμείς πάμε να δούμε το τι περιέχει αυτή η δισογραφία. Μπήκαμε λιγάκι απότομα και συγχωρήστε. Να το πάμε, ναι, να το πάμε, ναι, να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι της εθνικής. Να αφήσουμε το σαν σήμερα, δεν θα το πούμε σήμερα. Ναι, ναι. Να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι της εθνικής, η οποία και συσπειρωμένη και συσπειρωμένη και συσπειρωμένη ακόμα περισσότερο μετά την τραγική απώλεια του George Baldock. Έκανε το 4-4 στο δεύτερο επίπεδο, στον όμιλό της, στο δεύτερο επίπεδο του Nations League. Και επειδή κάποιοι θα σας... Και ειδικά η νίκη επί της Αγγλίας στο Wembley την επομένη του θανάτου George Baldock ήταν αυτή που άφησε την γλυκόπικρη γεύση σε όλους μας. Κατέθεσαν ψυχή οι Έλληνες διεθνείς και με τα δύο γκολ του Παυλίδη, το δεύτερο στο 94, πήραν τη μεγάλη νίκη. Και στο παιχνίδι της Κυριακής, στο Καραϊσκάκης, 2-0, με σκόρερ τους Μπακασέτα και Μάνταλο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έκανε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο, δηλαδή είχα καιρό να δω την εθνική ομάδα. Είχε να δημιουργεί. Και αν ήταν λίγο πιο εύστοχη στην τελική προσπάθεια. Ναι. Ο δείκτης του σκορ μπορεί να μην ήταν. Να ήταν μεγαλύτερος, ήταν εκπληκτική η εθνική ομάδα. Δημιούργησε, γι' αυτό είπα πριν ότι είχα καιρό να δω τέτοια απόδοση στην εθνική. Πολλές φάσεις, ρυθμός, χανόταν μια ευκαιρία, γρήγορη ανάκτηση μπάλας, πάλι προσπάθεια για δημιουργία νέας ευκαιρίας. Από τις ελάχιστες φορές που έχω δει τόσο δεμένη εθνική ομάδα. Ναι, και ήταν αυτό που άφησε την πιο ωραία γεύση. Ναι. Δεν ένας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει καταφέρει και σίγουρα έχει κάνει και ρεκόρ κανείς προπονητής δεν είχε ξεκινήσει με 4-4 νίκες. Ακριβώς. Τη θητεία του στο... Ακόμα και ο Ρεχάγκελ με ήττα είχε ξεκινήσει. Ναι, τη θητεία του στο τιμόνι της εθνικής ομάδας και πλέον στις 14 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ και όχι στο Καραϊσκάκης θα παιχθεί και η άνοδος της εθνικής ομάδας στο μεγάλο μάτς με την Αγγλία, στο ΆΚΑ όπως είπαμε. Η εθνική, αν δεν χάσει, εξασφαλίζει από τώρα την πρόκριση, την άνοδο μάλλον στο πρώτο επίπεδο του Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει τους καλύτερους. Και φυσικά θα έχει πιθανότητες όσον αφορά την πρόκριση στο Μουντιάλ, ναι, και με τα ζευγάρια που θα δημιουργηθούν για τα play-off. Και ουσιαστικά η εθνική στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο για τα προκριματικά του Μουντιάλ θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, με αρκετές πιθανότητες να έχει μια ευνοϊκή κλήρωση. Από την άποψη ότι ούσα στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα αντιμετωπίσει τις 8, γιατί οι όμιλοι πλέον θα είναι 12, θα είναι πολύ περισσότεροι όμιλοι στα αποκριματικά, θα αντιμετωπίσει τις 8 πρώτες ομάδες του Nations League ως επικεφαλής ομίλων και άλλες 4 που θα προκύψουν από το δεύτερο επίπεδο, αλλά η εθνική θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει πολλές πιθανότητες για μια πολύ καλύτερη κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τώρα τα αποτελέσματα. Είχαμε την Πέμπτη που ξεκίνησε ουσιαστικά η τρίτη αγωνιστική της φάσης των προκριματικών του Nations League. Ισραήλ-Γαλλία 1-4.
Ιταλία-Βέλγιο 2-2, Αγγλία-Ελλάδα 1-2, Φιλανδία-Ιρλανδία επίσης 1-2 στο δικό μας όμιλο, Μολδαβία-Ανδώρα 2-0, Αυστρία-Καζακστάν 4-0, Νορβηγία-Σλοβενία 3-0 με τον Έργκιν Χάλαντ να γίνεται και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας έπειτα από πάρα πολλά χρόνια με τον Ούβε να είναι ο προηγούμενος. Βέβαια, τρεις μέρες μετά προσγειώθηκε ανώμαλα ο Χάλαντ. Γιατί η Αυστρία έριξε 5 γκολ στην Νορβηγία. Θα τα πεις στην επόμενη αγωνιστική, ναι, στα επόμενα αποτελέσματα. Λετωνία Σκόπια 0-3, Νήσι Βερόε Αρμενία 2-2 και Γιβραλτάρ Σαν Μαρίνο 1-0. Αυτά έγιναν την Πέμπτη. Πάμε στα μάτς Παρασκευής εν συντομία. Βοσνία Γερμανία 1-2, Ουγγαρία Ολλανδία 1-1, Τσεχία Αλβανία 2-0, Ουκρανία Γεωργία 1-0. Εσθονία-Αζερμπαϊτζάν 3-1, Σλοβενία-Σουηδία 2-2, Ισλανδία-Ουαλία 2-2, Τουρκία-Μαυροβούνιο 1-0. Το Σάββατο είχαμε τα παιχνίδια Κροατίας-Σκωτίας 2-1, Πολωνία-Πορτογαλία 1-3, Σερβία-Ελβετία 2-0. Και μάλιστα υπήρξε και ένα επεισόδιο μεταξύ Σέρβων με τους παίκτες που η καταγωγή τους είναι από την Αλβανία, ναι, σαν Κύρι και κάποιους άλλους. Και από το Κόσοβο, γιατί έχει και από, με καταγωγή από το Κόσοβο παίκτες η Ελβετία. Ισπανία-Δανία 1-0, Λιθουανία-Κόσοβο 1-2, Κύπρος-Ρουμανία 0-3 με τον Σοφρονή. Σοφρονή Αυγουστή να κάνει το ντεμπούτο του. Και μάλιστα Κύπρο, αλλά δυστυχώς η Κύπρος ναι, δεν σηκώνει κεφάλι. Ο διαδέχθηκε τον Τιμούρ και Τσπάγια ο Αυγούστη. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 0-0 και Λευκορωσία, Βόρεια Ιρλανδία επίσης 0-0. Πάμε στις Κυριακή στα μάτς τα οποία ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με την νίκη της εθνικής μας επί της Ιρλανδίας. Φιλανδία-Αγγλία 1-3, Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0, Μάλτα-Μολδαβία 1-0, Καζακστάν-Σλοβενία 0-1. Αυστρία-Νορβηγία 5-1, Αρμενία-Σκόπια 0-2, Νήσι-Φερόες-Λετωνία 1-1, Λιχτενστάιν-Γιβραλτάρ 0-0. Εχθές είχαμε ντέρμπι ομίλων στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Γαλλία 1-2, Ιταλία-Ισραήλ 4-1, Βοσνία-Ουγγαρία 0-2 και Γερμανία-Ολλανδία 1-0, Γεωργία-Αλβανία 0-1, Ουκρανία-Τσεχία 1-1, Αζερβαϊτζάν-Σλοβακία 1-3, Εσθονία-Σουηδία 0-3, Ισλανδία-Τουρκία 2-4 και Ουαλία-Μαυροβούνιο 1-0. Και το πρόγραμμα κλείνει σήμερα για το Nations League, για αυτό το παράθυρο με την τέταρτη αγωνιστική. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 10 παρατέταρτο οι αγώνες, Πολωνία-Κροατία και Σκωτία-Πορτογαλία. Για τον τέταρτο όμιλο του πρώτου επίπεδου, Ισπανία-Σερβία και Ελβετία-Δανία. Στη λήξη, στο δεύτερο όμιλο, η Κύπρος θα προσπαθήσει να ρεφάρει, παίζει στο Κόσοβο, στην Πρίστινα με το Κόσοβο, η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Ρουμανία και για το τρίτο γκρουπ, Λευκορωσία-Λουξεμβούργο και Βόρειος Ιρλανδία-Βουλγαρία. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Να πούμε βέβαια ότι το πρωτάθλημα της Στίγμα Super League επαναρχίζει το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο και έχουμε τις αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική. Έτσι λοιπόν το Σάββατο στις 5 έχουμε Βόλος Πανσεραϊκός, στις 8 Ατρόμητος Πανετολικός και στις 8.30 Λαμία Αστέρας Άκτορ. Κυριακή στις 4 Ολυμπιακός Λεβαδιακός, στις 6 Όφη Παναθηναϊκός, στις 8 Άρης εναντίον Αθηνής Καρυθέα και στις 8.30 τον Ντέρμπι Δικεφάλων ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε κάποιες εξελίξεις σε κάποιες ομάδες. Για παράδειγμα, στην ΑΕΚ ανέλαβε τεχνικός διευθυντής στη θέση του Παναγιώτη Κονέ, ο Ριμπάλτα, ένας Καταλανός ο οποίος έχει στόχο να φέρει και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών την ομάδα του Δικεφάλου. Είναι με. Έχει υπάρξει στην ίδια θέση και στην ομάδα της Μαρσέη, από την οποία έφυγε πριν λίγους μήνες. Ναι, έχει, στο παρελθόν ήταν και στη Γιουβέντους. Και στη Γιουβέντους και ίσως εκεί συνδέεται και το. Μπορεί να συνδεθεί και η είδηση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Να παίρνει το 3,5% των μετοχικών
των μετοχών της Γιουβέντους. Μια είδηση, μια είδηση που, μπορεί να, που μπορεί να φέρει και ενίσχυση της ΑΕΚ σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο αγωνιστικό, από αυτή τη συνεργασία και από αυτή την, από αυτή την είδηση. Για το συγκεκριμένο Καταλανό 44 ετών, είχαν υπάρξει κάποιες προτάσεις από τη Λιόν για να πάει, αλλά δεν για να παραμείνει. Κακό πέρασμα, θα λέγαμε, από τη Γαλλία. Ναι, και... ενώ τον είχε προσεγγίσει και η Ρώμα πριν από και ναι, σύντο ότι, θα έχει και άλλους μπελάδες ο Ριμπάλτα να πάει από τη Μαρσέη στη Λιόν. Είναι κάτι της μεγάλης κόντρας που... σωστό. Των δύο ομάδων. Οπότε θα έβαζε κι άλλο ένα μπελά στο κεφάλι του και σκέφτηκε ότι η Λιόν δεν είναι η πρέπουσα λύση, η λύση για την καριέρα του αυτή τη στιγμή. Πάντως έχουμε ίξεις αφήξεις στην ομάδα της Ένωσης, καθώς ο Μπρούνο Άλβες έγινε, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του, mm-hmm. θα είναι πλέον και πρεσβευτής στην Ευρώπη, αλλά και ανέλαβε και ένα άλλο πόσο στην ομάδα, από αθλητικός διευθυντής που ήτανε. Κάτι που σημαίνει ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος το έχει δει πολύ ζεστά το θέμα γενικότερα mm-hmm. και θέλει να, να αποχωρήσουν τα άτομα τα οποία δεν προσέφεραν όσα πρεσβεύει ο σύμβολος. Αλλά αυτού. Να δώσει ίσως και ένα μεγαλύτερο κύρος στις επιλογές, που θα, στις αποφάσεις που θα παίρνονται. Ναι. Κύρος και κίνητο. Με την παρουσία, ναι, και με την παρουσία, για παράδειγμα, του Μπρούνο Άλβες, ενός γνωστού στην Ευρώπη ως παίχτη, με τη θητεία του στην Πόρτο, και πλέον σε κομβικό ρόλο στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ. Στον Όφη είχαμε την αποχώρηση του Τραγιανού Τέλα για προσωπικούς λόγους mm-hmm. και στη θέση του ανέλαβε ο Μίλαν Δράσταβατς, ο οποίος είχε φύγει από τον Αστέρα Άκτορ. Από τον Αστέρα Άκτορ, και η σύμπτωση είναι ότι ο Μίλαν Δράσταβατς στον τεμπούτο του θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Όπως είχε κάνει τον τεμπούτο του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ναι, και είναι ένας κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού, ο οποίος σε 14 μάτς που έχει βρει μπροστά του τον Σέρβο προπονητή, τον έχει κερδίσει μόλις 3 φορές. Ήταν και στην Ξάνθη, νομίζω, ο Ράσταβατς, με τον Παναθηναϊκό να έχει κακή παράδοση. Επίσης, να πούμε ότι ο Αστέρας Άκτορ έχει πλέον στις τάξεις του ξανά τον Σάβα Παντελίδη, μετά από περίοδο 6 χρόνων. Mm-hmm. Και μάλιστα δήλωσε ότι... εντάξει, δεν είχα φύγει, λέει, με τις καλύτερες εντυπώσεις τελευταία φορά. Αλλά ο χρόνος είναι γιατρός και... και νομίζω ότι... και εξομαλύνει καταστάσεις. Ακριβώς. Βέβαια, ένας αστέρας, να πούμε και εδώ το φάουλ του Αστέρα Τρίπολης, ότι δεν εξέδωσε ποτέ ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας με τον Κλοντ Μακελελέ. Ένα τεράστιο φάουλ. Τα λέγαμε την προηγούμενη Τρίτη, ανεξάρτητα από το τι έγινε. Όφιλε να βάλει μια ανακοίνωση. Δεν διώχνεις τώρα και τον Τρεχαγυρευόπουλο. Φεύγει ο Κλοντ Μακελελέ, δηλαδή... έπρεπε να... έστω και μια λιτή ανακοίνωση. Έστω, ναι, ότι λύεται η συνεργασία με τον Γάλλο τεχνικό Κλοντ Μακελελέ. Τέλεια, τέλος. Ναι, και ευχόμαστε καλή συνεργασία. Ναι, αυτό. Και κάποια στιγμή να συναντηθούν ξανά. Ναι, και αυτό. Ήτανε τεράστιο φάουλ και... περιμένουμε πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια πάντως αυτό το Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Βέβαια, από πλευράς, πώς να το πω, δεν χρησιμοποιήσω τη λέξη ανετοιμότητα, απλά ο Παναθηναϊκός είναι λιγάκι πιο πίσω λόγω και του τραγικού συμβάντος με τον Ριμπάλτο. Ναι, δεν έγινε προπονήσεις το προηγούμενες ημέρες. Θα δούμε πώς θα συσπηρωθεί και η ομάδα του Παναθηναϊκού μετά από το τραγικό περιστατικό. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ουρουγανός τεχνικός, ο Ντιέγκο Αλόνσο, θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει από την αρχή τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αντί του Σπόρα, mm-hmm. γιατί ο Σπόρα πλέον με την εικόνα που έβγαλε στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αλλά και με την Σλοβενία, mm-hmm. να χάνει εξεπαφής γκολ με το Καζακστάν. Άσχετα αν η φάση αυτή ουσιαστικά δεν είναι ως μη γεννόμενη, καθώς είχε υποδειχθεί offside, αλλά, ναι, αλλά μένει... η ευκαιρία χάθηκε. Η ευκαιρία χάθηκε. Θα δούμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι τραυματίας και θα λείψει για 3 εβδομάδες και λογικά θα μείνει εκτός και από την Chelsea για το Conference League την προσεχή Πέμπτη. Είδαμε.
Να δούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να περάσουμε, mm-hmm. να ακούσουμε κάποια τραγουδάκια και επαναρχόμαστε με Super League 2, με Πανιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, όλα τα καλά εδώ πέρα. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάντα είσαι συντονισμένοι στο Flash Sport εδώ στο NSTV και λέγαμε προηγουμένως, είχαμε αρχίσει να λέμε για ποδόσφαιρο, για Πανιόνιο που θα δούμε. Πανιόνιος ο οποίος πάει τρένο στη Super League 2. Μία ακόμα νίκη για τον Πανιόνιο, 2-0 το εργάλεο, με σκόρερ τους Πότσι και Γεμιστό.
2-0 ο Πανιώνιος, η μοναδική ομάδα σε επαγγελματικές κατηγορίες που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα. Μετά από 4 παιχνίδια, ο Πανιώνιος είναι στην κορυφή με 10 βαθμούς. Άλλη μια καλή εμφάνιση. Επειδή το βλέποντας το παιχνίδι, πιστεύω ότι ήταν ακόμα καλύτερη η εμφάνισή του σε σχέση με το 2-0 επί του Παναργιακού στο Άργος. Μια ακόμα μεστή εμφάνιση για τον Πανιώνιο που και αμυντικά δεν κινδύνευσε καθόλου. Εξάλλου το λέει και το μηδενικό στη βαθμολογία ότι ακόμα δεν έχει δεχτεί γκολ. Έχει φτιάξει μια συμπαγής ομάδα. Είναι μια συμπαγής ομάδα αυτή που έχει δημιουργήσει ο Αντώνης Νικοπολίδης. Και σίγουρα βέβαια η προσθήκη του Δημήτρη Κολοβού κάνει τη διαφορά. Είναι για το επίπεδο της Β' Εθνικής. Της Β' Εθνικής, Super League 2, εντάξει τώρα Β' Εθνική είναι την έχουμε συνηθίσει. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Είναι ο ηγέτης, αυτός που οδηγεί την ομάδα, που θα δημιουργήσει, θα εκτελέσει, κάνει τα πάντα, κάνει πάρα πολλά στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι φυσικά και να δούμε και τα μεγάλα αποκτήματα, Σεμπά και Τσερίσεφ, πότε θα φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο ατομικής κατάστασης, φυσικής κατάστασης, για να μπορέσει ο Αντώνης ο Νικοπολίδης να τους εμπιστευτεί από το πρώτο λεπτό και για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τον Πανιώνιο. Να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα να πούμε στον όμιλο, στο δεύτερο όμιλο της Super League 2. Πανιώνιος βέβαια Γάλλιο 2-0. Την Κυριακή νωρίτερα είχαν προηγηθεί ΑΕΚ Β' Καλαμάτα 2-2. Χανιά Παναργιακός 1-2, Ηλιούπολη Αστέρας Άκτορ Β' 1-0 και Παναχαϊκή 2005 Κηφισιά 1-2. Στη βαθμολογία, ο Πανιώνιος ισοβαθμεί με την Κηφισιά στην κορυφή και στους 10 βαθμούς. Η Καλαμάτα είναι στην τρίτη θέση με 8, Ηλιούπολη σε 7, το Εγάλεο με την ΑΕΚ Β' είναι στους 5, Παναχαϊκή, Παναργιακός ο οποίος έκανε την πρώτη του νίκη και πήρε και τους πρώτους του βαθμούς, είναι στους 3, ο Αστέρας Β είναι στους 2 βαθμούς και τελευταία είναι τα Χανιά με 1 βαθμό. Και η επόμενη αγωνιστική, ο Πανιώνιος πάλι στο κήπεδο της Νέας Σμύρνης, το Σάββατο στις 3 η ώρα θα υποδεχτεί την ΑΕΚ Β, που παρότι η ΑΕΚ Β είναι πάντα ένα παιχνίδι που... Είναι κάτι από τα παλιά. Μας συγκινεί στη Νέα Σμύρνη. Την ίδια ώρα και Κηφισιά Ηλιούπολη, συνπρωτοπόρος με τον Πανιώνιο και Κηφισιά υποδέχεται την Ηλιούπολη και την Κυριακή Καλαμάτα Παναχαϊκή στις 12 το μεσημέρι σε ένα παιχνίδι που και αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Αστέρας... Είναι ένα παιχνίδι που φέρνει αναμνήσεις. Ναι, Καλαμάτα Παναχαϊκή, ναι, είναι ομάδες που στο... Η Παναχαϊκή βέβαια ακόμα μεγαλύτερη ιστορία έτσι από την Καλαμάτα με ευρωπαϊκές συμμετοχές, με παρουσία από το 60 και από το 70 και όλα τα χρόνια τέλος πάντων στη μεγάλη κατηγορία. Η Καλαμάτα εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90 στην πρώτη εθνική και για αρκετά χρόνια και διακρίθηκε και έβγαλε μεγάλους παίχτες που... Και ήταν ουσιαστικά η ομάδα η οποία έφερε και νεαρούς παίχτες. Και νεαρούς παίχτες οι οποίοι ήταν τότε... Όπως ο Χωρίκου έγινε. Ναι, και ήταν τότε, θυμάσαι, ήταν η Καλαμάτα, ήταν η Νάουσα που έφερνε τους ταλαντούχους και οι οποίοι στη συνέχεια έκαναν μεγάλη καριέρα σε μεγάλες. Ναι. Παυλόπουλο, Μάρκου. Μάρκου, Λάκης, Κιζερίδης που έπαιζε στον Άρη. Είχε πάρα πολλούς παίχτες τότε και η Νάουσα, ναι. Και είπαμε, ναι, Καλαμάτα Παναχαϊκή, Αστέρας Τρίπολης Β' Παναργιακός, σε ένα ακόμα. Δηλαδή η Πελοπόννησος φλέγεται, όπως βλέπεις. Ναι. Έχει την επιτυχία της. Στην πέμπτη αγωνιστική, με τις 4 ομάδες που συμμετέχουν, που είναι στον όμιλο να αναμετρώνται μεταξύ τους. Και Εγάλεο Χανιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League 2. Μετά και από αυτό περνάμε στην Πορτοκαλή Θεά. Είχαμε αναμετρήσεις για το EuroCup την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άρης, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πέρασε την Κηφόρα από τη Λιθουανία επί της Λευκαμπέλης με 74-92. Mm-hmm. Με τον Τολιόπουλο να πετυχαίνει 6 τρίποντα, να βάζει 27 πόντους. Ένας Άρης βέβαια, ο οποίος θα πούμε και στη συνέχεια τις αλλαγές τις οποίες υπόκειται. Υποδέχεται αύριο στις 8 τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ,
μια δύσκολη αναμέτρηση για τους κίτρινους. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει το χαρακτήρα φέτος του φαβορή, η Χάπο και η Ιερουσαλήμ. Mm-hmm, ναι. Και γενικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις Ισραηλινές ομάδες να πηγαίνουν πάρα ναι, πολύ και ψηλά. Η Χάπο και η Ιερουσαλήμ είναι, και το, είναι το πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του. Γιατί στις 8, ναι, και ότι... και σε φιλικό παιχνίδι που είχαν αναμετρηθεί πριν ένα μήνα περίπου είχε στο Αλεξάνδριο, ναι, ναι, είχε κερδίσει εύκολα τον Άρη. Ο Άρης ένας Άρης που ο οποίος έχει αλλαγές στο ρόστερ, έχει μάλλον έχει δύο αποχωρήσεις. Έχει μία του Λευτέρη Μαντζούκα. Του οποίου ο δανεισμός από τον Παναθηναϊκό λύθηκε με την πλευρά του Άρη να καταλογίζει πολλά πειθαρχικά παράπτωματα στον παίκτη. Αδιαφορία και είδαμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ότι όταν τράβηξε ο Καστρίτης τον Μαντζούκα στον πάγκο για αλλαγή, εκεί ο Μαντζούκας είχε μια αντίδραση. Το ρεπορτάζ λέει ότι είχε μια ειρωνική αντίδραση, ένα ειρωνικό χαμόγελο προς τον προπονητή του, ο οποίος τον έστειλε στα αποδυτήρια αμέσως στο 23ο λεπτό και δεν επέστρεψε και δεν θα επιστρέψει στον Άρη. Ήδη λύθηκε ο δανεισμός του και οδεύει προς το Μαρούσι. Έχει κλείσει ήδη ναι. Μαρούσι, mm-hmm. Το οποίο Μαρούσι πήρε και τον Τζο Άνταμς. Ακριβώς, φανταστική. Ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στον Προμηθέα. Ναι. Έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι αυτό κόντρα στη Μίγουρκ. Και μιας που λες και για Προμηθέα, πάμε να δούμε το τι συνέβη στο Basketball Champions League την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και αυτά που έρχονται. Να πούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη συμμετοχή δύο ομάδων στους ομίλους. Έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι η πρώτη αγωνιστική ήταν και για τους τέσσερις Έλληνες εκπροσώπους, mm-hmm. και μετά το σπάνε ανά δύο εβδομάδες. Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη Τρίτη συγκεκριμένα το Περιστέρι να γνωρίζει την ήττα της λεπτομέρειας από τη Μούρθια με 76-81. Σε ένα μάτς που οι Περιστεριώτες κοίταξαν στα μάτια την Ισπανική ομάδα, ωστόσο οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν τη διαφορά. Την επόμενη μέρα ο Προμηθέας που περιού ο λόγος νωρίτερα πέρασε με ένα σουτ της τελευταίας στιγμής απέναντι στην Ράστα Βέκτα, τη Γερμανική. Μέσα στη Γερμανία με 88-86, mm-hmm. ρέφαρε και την ήττα της πρεμιέρας από την Ίμπουργκ. Και να πούμε ότι σήμερα η ΑΕΚ παίζει στη Γερμανία απέναντι στη Βόλνη για την προπέρσινη δεύτερη αγωνιστική. Ναι, την προπέρσινη κάτοχο του BCL. Ακριβώς, ενώ ο Κολοσσός αύριο υποδέχεται την ομάδα της Τενερίφης. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, ίσως το πιο δύσκολο που θα μπορούσε να τύχει. Εντάξει, για, τον προτάρι, για τον Πρωτάρι Κολοσσό. Πάντα η Τενερίφη είναι, ναι, η Τενερίφη είναι ομάδα που διακρίνεται και με πολλές κατακτήσεις στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν του τροπέου. Και μιας που πιάνουμε έτσι τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη, να πούμε και για τον μπάσκετ γυναικών. Γιατί μετά θα αναφερθούμε και στα αποτελέσματα της πρεμιέρας. Είχαμε μάλλον την δεύτερη αγωνιστική πρεμιέρα για κάποιους άλλους. Είχαμε λοιπόν τον Ολυμπιακό να παίζει στον όμιλο της Ευρωλίγκα απέναντι στην Ζαμπίνη Μπρνό από την Τσεχία και να γνωρίζει βαριά ήττα 92-61. Ενώ βαριά ήττα υπέστη και ο Παναθηναϊκός στο EuroCup γυναικών από την Ισπανική Χονόρος που έχασε 101-54. Mm-hmm. Με 50... Βέβαια, η 47 από διαφορά. Είναι εξωαγωνιστική. Κυρίως λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη ο Παναθηναϊκός για να προσεγγίσει την Ισπανική πόλη. Και πάμε στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Μια Ευρωλίγκα η οποία θα έχει τις επόμενες μέρες τη διαβδομάδα. Ξεκινάμε σήμερα, ναι. Πάμε να θυμηθούμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας, δεύτερης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν Μονακό Μακάμπι 85-79, Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια 78-71, Ανατολού Εφές Φενέρμπαχτσε στο Ντέρμπι 78-83, επεισοδιακό κιόλας παιχνίδι, με τιμωρία Μπιμπέροβιτς και Μπράιαντ από μια αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο. Και με τον Μπράιαντ ίσως να τη γλιτώνει φθηνά, γιατί είδαμε στη διαμάχη του. Στη μονομαχία του τέλος πάντων ότι έριξε μια δαγκονιά στον Μπιμπέροβιτς.
Εντάξει τώρα αλλά... οι σκληρές καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να, να τιμωρηθεί με περισσότερες αγωνιστικές. Φτηνά και φτηνά την γλίτωση. Και είδες τώρα εντωμεταξύ έκαναν και υπήρξε αυτή, η διαμάχη και οι ομάδες έκαναν έσταση για να, πέσει την πορεία. Δηλαδή αντί να λένε ρε παιδί μου εντάξει. Πάμε με το γράμμα του νόμου, τι θα γίνει. Ναι, δηλαδή, μην κάνεις τώρα δόξα τον Αλάχ ας πούμε που μιας και μιλάμε για τουρκικές ομάδες. Δόξα τον Αλάχ δεν, τιμωρήθηκαν με παραπάνω αγωνιστικές. Άσο, ναι. Εκείνα, δεν είχαν ξύγκυρο. Είχαν και θράσους να κάνουν και έσταση. Τέλος πάντων. Η Βιλερμπάν υποχρέωσε σε ήττα τη Virtus Bologna με 87-85 στο Αστροπάλ. Παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου 94-79. Ρεάλ Παρτιζάν 93-86. Ολυμπιακός Ζαλγκίρης Κάουντας 74-68. Μπαρτσελόνα Άλμπα 88-73. Και Αρμάνι Μιλάνο Παρί 79-74. Mm. Αυτά συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και σήμερα λοιπόν, ξεκινάει η, διαβολοβδομάδα με, τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό να παίζει στο Παρίσι, εκεί που είχε πάρει το 1996. Το πρώτο του ευρωπαϊκό, δεν είναι βέβαια το ίδιο γήπεδο, αλλά υπάρχει αυτή, η σημειολογία. Το... Ο Παναθηναϊκός μετά από, τα εγγένεια του, μετά από την παρουσίαση του ανακαινισμένου υπερσύγχρονου πλέον κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, σε μια φανταστική εμπειρία που, ζήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη στο, Μαρούσι. Είναι αυτό που πολύ εύστοχα έγραψαν και κάποιοι συνάδελφοι, Παναθηναϊκή Παραμυθούπολη. Παραμυθούπολη, όντως ήταν, κάτι πολύ εντυπωσιακό και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Υπάρχουν ακόμα μιλάμε κομμάτια. Ναι, υπάρχουν ακόμα κομμάτια που δεν έχουν ολοκληρωθεί, μιας και το είδαμε από μέσα. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο και ο Παναθηναϊκός είχαμε πει ότι στην κλήρωση είχε ζητήσει την, πλειονότητα των αγώνων στο ξεκίνημα να είναι εκτός έδρας. Και έτσι μετά από το παιχνίδι με την Bayern, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει ένα, σερί τριών αγώνων εκτός έδρας. Το πρώτο είναι σήμερα στις 9.30 στο Παρίσι με την, νεοσύστατη, όχι νεοσύστατη, με την μόλις 6 ετών ιστορίας. Είσαι αυτό που ήταν τη διοργάνωση. Ναι, και που κάνει φέτος το, την πρεμιέρα της, τεμπούτα της διοργάνωσης στην Παρί. Και την Πέμπτη παίζει με τη Real Madrid, στην ομάδα που αντιμετώπισε και στον τελικό της πέρσινης Ευρωλίγκας. Πάμε λοιπόν, είπαμε, πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε 9 και 4 στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο. Είναι το φαβορί στα προγνωστικά ο Ολυμπιακός, αλλά θέλει και την προσοχή, γιατί η Αρμάνι Μιλάνο μπορεί ακόμα να μην δείχνει σύνολο, αλλά έχει μονάδες που μπορούν στη μέρα τους να κάνουν τη ζημιά για τον Ολυμπιακό. Η αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική της διαβολοβδομάδας ξεκινάει στις 8.30 με την, αναμέτρηση της Άλμπα με την Βιλερμπάν. 9 παρατέταρτο έχουμε Φενέρμπαχτσε Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 και 5 Μακάμπι Ανατολού Εφές. Είπαμε Ολυμπιακός Αρμάνι στις 9 και 4. 9 και μισή Βίρτους Μπολόνια Ζαλγκίρης. Και Μπασκόνια Ρεάλ Μαδρίτης, με την Ρεάλ να παίζει χωρίς τον Καμπάτσο, ο οποίος έχει και αυτός τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Και στις 10 παρατέταρτο η Παρτιζάν υποδέχεται την Μπάγερν. Εν μαξί, η ανομαλία, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, είναι ότι έχει βάλει η διοργανώτρια αρχή 8 παιχνίδια σήμερα. Ναι, που συνήθως φτάει 5-4-6-3. Και αύριο ένα παιχνίδι. Και αύριο, είναι ένα παιχνίδι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, δεν το αναφέραμε. Αύριο στις. Στις 9.30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Μονακό. Και να... πάμε, στην, πάμε την Πέμπτη. Ναι, να πούμε και το πρόγραμμα της Πέμπτης. Η Άλμπα έχει ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε στις 8.30, 9 και 5 Μακάμπι Παρτιζάν. Στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ζαλγκίρης. 10 παρατέταρτο Ρεάλ Παναθηναϊκός, όπως είπαμε. Και Μπαρτσελόνα και Μπάγερ Μονάχου με την Παρί. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή στο, στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την, Εφές. Μονακό Βίρτους Μπολόνια επίσης, Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελώνα και Βιλερμπάν Μπασκόνια. Αυτά λοιπόν από την Ευρωλίγκα. Πάμε στα δικά μας.
στα εγχώρια. Πάμε πρώτα να δούμε πώς κύλησε η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Στίχμαν. Η πρεμιέρα, η δεύτερη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική, συγγνώμη. Βιάστηκα και εγώ να πω την πρώτη. ΠΑΟΚ ΜΑΡΤΕΚΟ, Παναθηναϊκός Άκτορ 93-96, σε ένα παιχνίδι το οποίο οι παιδούχοι κοίταξαν στα μάτια και προσπάθησαν να πάρουν το παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε στα τελευταία 3-4 λεπτά με μεγάλα σουτ και κατάφερε να πάρει την νίκη. Είδαμε μάλιστα και ένα οξύμορο γεγονός, ενώ το παιχνίδι έχει λήξει να μετράνε τρίποντο των γηπεδούχων. Ναι, αυτό πώς έγινε. Αν σου πω ότι έμαθα μετά ότι κάποιοι το είχαν δει στο στοίχημα το over 3,5 δίνει μεγάλη απόδοση και μάλλον κάποιος ειδοποίησε κάποιους, εγώ αυτό τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω. Τραβηγμένο. Και το ρίξανε με το τρίποντο έτσι ώστε να μην υπάρχουν κερδισμένοι. Πάμε. Μαρούση Κολοσσός 70-67. Νέα νίκη για την ομάδα του Αμαρουσίου. ΑΕΚ Καρδίτσα 96-65 με την Ένωση να παίζει ένα καταλυτικό και απόλυτο μπάσκετ απέναντι στους Θεσσαλούς. Ολυμπιακός Άρης 102-72, εύκολη νίκη των γηπεδούχων που ανάγκασε και τους κίτρινους με τα καμώματα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Ναι, εκτός από τον Ματζούκα αποχώρησε και ο Άλκινς. Σωστό. Ο οποίος βέβαια, όπως είπε ο Καστρίτης σήμερα σε μια συνέντευξη, είπε ότι ο Άλκινς ούτως ή άλλως δεν είχε συμβόλαιο για όλη τη χρονιά. Πήγαινε με μηνιαίο συμβόλαιο και δεν ικανοποίησε και αποχωρεί. Ακριβώς. Περιστέρη Πανιώνιος σε ένα ντέρμπι από τα παλιά 82-72 με πολλές ανατροπές στο παιχνίδι. Ναι, ο Πανιώνιος δεν άντεξε το δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως το δεύτερο το δεκάλεπτο ήταν εκεί που του στήριξε ναι. Περισσότερο. Και να πούμε και για την εμφάνιση από το Περιστέρη του Πουλένμου, του Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος πήρε και πάλι χρόνο από τον Γιώργο Λιμιάτη σε κομβικά σημεία του αγώνα. Πήρε μπάλα, πήρε αποφάσεις, πέτυχε και ένα πολύ σημαντικό τρίποντο που ουσιαστικά ήταν αυτό που καταδίκασε τον Πανιόνιο, πηγαίνοντας τη διαφορά από τους 6-9 πόντους, έκανε το 72-75-66 και ουσιαστικά ήταν αυτό που έκρινε την πλάστικα υπέρ του Περιστερίου. Για τον Πανιόνιο, εντάξει, ήτανε, δεν θα την πω αναμενόμενη ήττα, όχι προς Θεού, γιατί ίσα-ίσα που ο Πανιόνιος είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Απλά για μένα νομίζω ότι το μάτς αυτό ήταν περισσότερο ένα crash test εν ώψη των ανάλογων παιχνιδιών που περιμένουν τους Γιαννέριθρους κόντρα στο Big Four. Ναι. Ο Πανιόνιος είχε και τον τραυματισμό του Ντέβιν Κάναντι και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε την πορεία και την ακριβή εκτίμηση του προβλήματος. Και η αγωνιστική εχθές ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση του Προμηθέα απέναντι στο Λαύριο, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να πάνε για το διπλό απέναντι στους αρχαιούς. Ωστόσο, το τελικό 93-84 είναι αυτό που ουσιαστικά χάρισε την νίκη στην ομάδα της Πάτρας. Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε ότι είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο Άρης Προμηθέας στις 5, στις 6 Μαρούση Περιστέρη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ στις 8 και 4, ενώ την Κυριακή έχουμε στις 5 και 4 Λαύριο Κολοσσός, τη Δευτέρα 5 και 4 Καρδίτσα Ολυμπιακός και στις 8 και 4 που θα πέσει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός εναντίον ΝΑΕΚ στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Και από τους άντρες να μεταφερθούμε στις γυναίκες. Που μια ΑΕΚ είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι φέτος έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Έχει μπει πολύ δυνατά φέτος. Παίζει πολύ επιθετικό μπάσκετ, παίζει θεαματικό μπάσκετ και θα την δούμε στο πρώτο της crash test τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό. Και πάμε και στο βράδυμα των γυναικών, εκεί όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Ξεχώρισε όπως ήταν φυσικό το ντέρμπι των Αιωνίων Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού με νίκη των Πρασίνων 62-55. Θα την έλεγα και μία πύριος νίκη καθώς για να νίκη στα Μολάμπρου, μεγάλη πρωταγωνίστρια με 19 πόντους
θα μείνει στα πιτς για τον υπόλοιπο μήνα λόγω προβλήματος στους Κυλιακούς. Υπάρχουν παράπονα από πλευράς Ολυμπιακού για διάφορους λόγους. Ακούσαμε μέχρι και για μερολυπτική μετάδοση από την κρατική τηλεόραση. Στα αποτελέσματα που προηγήθηκαν είχαμε Παναθλητικό ΣΠΑΣ Γιάννενα 72-58, Εσπερίδες Ηρακλής 71-77, Πανσεραϊκός Αμήντας 63-62, Αθηναϊκός ΠΑΟΚ 105-62. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Κυριακή και έχουμε στη 1 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα Πρωτέας εναντίον Παναθλητικού, στις 3 Αμήντας Αθηναϊκός, την ίδια ώρα, μία ώρα αργότερα στις 4 ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει τον Πανσεραϊκό και στις 5 ο ΠΑΣ Γιάννενα θα παίξει κόντρα στις Εσπερίδες. Έχουμε όμως και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος γυναικών στο βόλεϊ. Μια εκδήλωση που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα για την παρουσίαση του πρωταθλήματος μας αποκάλυψε ότι δεν θα έχει μόνο για φέτος τα δικαιώματα η ΕΡΤ, αλλά θα έχει και τα επόμενα χρόνια και μάλιστα θα δώσει έμφαση και στο beach volley. Να πούμε λοιπόν το Σάββατο το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 6 στο γυμναστήριο Μίκρας με τον Άρη να υποδέχεται τις Αμαζόνες. Την ίδια ώρα το Μαρκόπουλο θα παίξει με τη Λαμία. Στις 7 ο ΑΟΘΥΡΑΣ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ με τον Πανιόνιο. Και στις 8.30 ο Μίλωνας θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, πρωτάρης Μίλωνας στα μεγάλα σαλόνια, με αρκετά νέα πρόσωπα. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Θέτη Δαβούλας. Το πρωτάθλημα βόλεϊ θα ξεκινήσει των ανδρών στις 26 του μήνα, οπότε έχουν περιθώριο και εκεί. Και πάμε και στο πόλο. Ένα πόλο το οποίο ήταν ουσιαστικά η πρεμιέρα του 31ου πρωταθλήματος και είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Πατρών 25, Ιδραϊκός κόντρα στην ομάδα της Βουλιαγμένης 2-11, μισό λεπτάκι να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Πανιόνιος Παλαιό Φάληρο 14-7. Ναυτική Ένωση Πατρών ΑΕΚ 12-11. Χίος Περιστέρι 18-7. Και κάποιο ακόμα που ξεχάσει. Εθνικός Λάρισα 9-6. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στην πρεμιέρα την ομάδα της Γλυφάδας με 23-5. Να σου κάνω μια παρένθεση τώρα πάλι από ποδόσφαιρο. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην Κροατία, στην Κοπρίβνιτσα, ο τελικός της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία. Οι Κροάτες είναι τελευταίο παιχνίδι, είναι τελευταία αγωνιστική. Οι Κροάτες έχουν δύο αποτελέσματα υπέρ τους, δηλαδή την νίκη και την ισοπαλία. Η εθνική μας ομάδα θέλει μόνο την νίκη για να προκριθεί εκείνη, για να περάσει εκείνη στα play-off, στους αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro Under 21. Το σκορ είναι 2-2 στο ημίχρονο, με την εθνική να έχει βρεθεί 2-0 σκορ πίσω στο 34 και να ισοφαρίζει με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το πρώτο από τον Χαράλαμπο Κοστούλα, από τον Μπάμπη Κοστούλα του Ολυμπιακού, στο 45-3, δηλαδή στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, και στο επόμενο λεπτό ισοφάρισε ο Θεοβάνης Μπακούλας. Πάλι του Ολυμπιακού. Ναι. Ο οποίος μάλιστα αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχή στα επόμενα παιχνίδια της αντρικής ομάδας. Είναι μέσα σε ένα λεπτό η εθνική πέτυχε δύο γκολ με τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού και περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο μακάρι να ολοκληρωθεί η ανατροπή και η εθνική να πάρει το εισιτήριο για τα play-off. Βέβαια να πούμε λιγάκι κάποιες ακόμα ειδήσεις που έρχονται επί του πιεστηρίου όπως να λέμε. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι έγινε στη χώρα μας το σεμινάριο της ECEA,
ECA, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά είναι η Ένωση των Ευρωπαίων Ποδοσφαιριστών. Και μάλιστα βλέπουμε ότι έχουν εναντιωθεί όλοι με το νέο σύστημα που έχει βγάλει η FIFA, με το νέο καλεντάρι. Ναι, με την υπερφόρτωση του καλενταριού και, και στο στόχαστρο. Και στο στόχαστρο είναι το, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που είναι ορισμένο για τον Ιούνιο, για 15 Ιουνίου με 15 Ιουλίου του 2025. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Ναι, δηλαδή μετά από μια ήδη κοπιαστική σεζόν καλούνται 32 ομάδες να πάνε να παίξουν ένα Μουντιάλ συλλόγων και να, και να αφήσουν τα κόκαλά τους στο, στο γήπεδο. Και μου δίνεις την καλύτερη μπάσα, γιατί έγινε μια μεγάλη έρευνα για τα 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Howden, η οποία μεταξύ άλλων τι ανακάλυψε, ότι σημειώθηκαν συνολικά 4.123 τραυματισμοί και το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 732 εκατομμύρια ευρώ, καθώς μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές των 5 μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και εγώ θα σε πάω ακόμα λίγο πιο πίσω. Αν θυμάσαι τώρα, πότε ήταν πριν. Και μάλιστα, όπως αναφέρεται, συγγνώμη, αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εμένα δεν θα μου έκανε, δεν θα μου έκανε εντύπωση να, να ακυρωθεί τελείως αυτό το Μουντιάλ συλλόγων, να μην διεξαχθεί. Βέβαια θα μου πεις έχουν υπογραφτεί και συμβάσεις και λοιπά. Βέβαια, για... ακόμα δεν έχουν βρει, λέει, χορηγούς. Ούτε είναι χορηγούς. Αλλά αν θυμάσαι πριν 4-5 μήνες που είχε βγει σε ανύποπτη στιγμή ο Κάρλο Αντσελότη, ο προπονητής της Ρεάλ, και είχε πει η Ρεάλ δεν θα πάει, λέει, στο... Δεν θα πάει, λέει, στο Μουντιάλ, δεν θα πάμε, λέει, στο Μουντιάλ συλλόγων. Ξαφνικά, ήταν... είχε βγει από το πουθενά και είχε πει ότι σε κάποια αποστροφή μια συνέντευξη, τέλος πάντων, είχε πει ότι η Ρεάλ δεν θα πάει στο Μουντιάλ συλλόγων. Και τότε είχαν πέσει όλοι από τα σύννεφα. Λέει, τι λέει τώρα ο Αντσελότη, αφού είναι ορισμένο, έχουν γίνει. Ο πάμε, κάτοχος του. Ναι, πάμε για τις κληρώσεις. Η Ρεάλ λέει δεν θα πάει στο Μουντιάλ συλλόγων. Του την έπεσαν εντός εισαγωγικών, αναδίπλωσε, έκανε αναδίπλωση ότι η Ρεάλ σέβεται το καλεντάρι κλπ. Αλλά ίσως η Γέρη και η Αλεπού, ο Αντσελότη, όταν μιλάει, ξέρει γιατί μιλάει. Μα εννοείται ότι ο και ίσως εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή ίσως να απηχούσε. Όχι, ίσως, εγώ είμαι σίγουρος τώρα μετά από αυτήν την εξέλιξη. Ίσως να απηχούσε και τις απόψεις της ομάδας του, της διοίκησης. Ότι παιδιά, εντάξει, δεν θα σε κατευθούν οι παίκτες. Βλέπουμε τώρα ότι σε κάθε ομάδα ο ένας χιαστός διαδέχεται τον άλλον. Ακριβώς. Και επέκτασε μεγάλης αξίας. Μεγάλης αξίας που και ίσως πρέπει να εξεταστεί αυτό το πράγμα και αν θες συγγνώμη μακάρι και να ακυρωθεί κιόλας. Γιατί η υπερφόρτωση αγώνων στερεί και το... φέρνει και τον κορισμό, έτσι. Εννοείται. Φέρνει και τον κορισμό, δηλαδή. Ήδη λέμε ρε παιδί μου ότι τι έχουμε φέτος, 24 είχαμε το Euro. Θέλει μια, πώς το λένε, θέλει μια ανάπαυση, θέλει μια αγρανάπαυση. Το επόμενο καλοκαίρι να μην έχεις τίποτα. Ακριβώς, για να πάει, για να πάει στο 26. Και για να πάει και ο φίλαθρος και ο παδός να πάει το 26 να περιμένει. Έχω το Μουντιάλ τώρα, άμα βλέπω 24 Euro, 25 Παγκόσμιο Συλλόγων, 26 Μουντιάλ, 27 κάτι θα βρούμε να βάλουμε. Και μέσα σε όλα τα άλλα να έχεις και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ναι, που ο φίλαθλος θα κοιτάξει να πάει στα περισσότερα, ναι, ή όσα αντέχει. Δηλαδή είναι 27, κάτι θα βρούμε να βάλουμε, 28 πάλι Euro, 29 Μουντιάλ Συλλόγων, εντάξει παιδιά, και είναι να βρούμε και τίποτα διαγαλαξιακό. Ναι, ναι, μετά θα ήμαρτον. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε καλύψει τα... Έχουμε καλύψει τα περισσότερα. Μια τελευταία είδηση που έρχεται από την Ισπανία και έχει να κάνει με την Ατλέτικο Μαδρίτης να αντιμετωπίσει βαριά καμπάνα για τα επεισόδια στο μάτς με τη συμπολίτη Αρεάλ. Mm-hmm. Είχαμε δει και είχαμε ακούσει, διαβάσει διάφορα πράγματα για αυτό το ντέρμπι. Και φυσικά να πούμε ότι ο Τόμας Τούχελ είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αγγλίας. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις και με τον Pep Guardiola. Μιας που είπα τώρα για Pep Guardiola και Manchester City, να πούμε ότι
κερδίθηκε η πρώτη από τις πολλές μάχες με τα δικαστήρια που έχει για το Final Fantasy Fair Play κτλ. Κτλ. Και ο Juan Laporta, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, κάνει τα πάντα για να φέρει στην ομάδα του τον Έρκιν Χάλαντ. Νομίζω ότι στο τέλος θα πουλήσει το ίδιο το όνομα της ομάδας για να το φέρει. Ναι, γιατί... Αν και είναι εικόνες από το νέο καπνού, το οποίο οι τιμές θα είναι λιγάκι τσιμπημένες. Λογικό. Γιατί θα έχει μια ιδιαιτερότητα, θα υπάρχει ένα σκέπαστρο πάνω από το γήπεδο το οποίο θα κλείνει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Μπορεί να πειράξουν κάποιες αθλήτριες. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας θεούθελοντος και καιρού επιτρέποντος την επόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα από τον συμπαθέστατο συμπαρουσιαστή Παύλα Μοντέλο που παρεμπιπτόντος σας κρέμασε όλους εσάς τους νέους Μυρνιώτες την προηγούμενη Παρασκευή. Είχε πει ότι θα είναι έξω από γνωστό. Κόφτε τον. Κλείστε την εκπομπή τώρα. Δεν το πω αναπτυκτήριο, θα πω εστίαση. Κλείστε την εκπομπή τώρα. 7 η ώρα για να υπογράψει αυτόγραφο και φωτογραφίες με τον κόσμο. Θα το αλλάξουμε το ραντεβού αυτό, θα το βάλουμε μεταγενέστερα. Υπερβολές. Μετά το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Καλή συνέχεια σε όλους. Λοιπόν, από τον Γιάννη Γιαννούλα και τον Χρήστο Γεωργίου σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα να έχουμε και ραντεβού όπως πάντα στα γήπεδα. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.